μας που λένε από το κοντρόλ, ξανά νιώσες. Έτσι σου λένε από το κοντρόλ. Ναι. Ελισάβετ τη λένε. Κοντρόλ. Μετά από πόσα χρόνια γάμου, είπες και υποχωρήσεων, είπες ως εδώ και μη παρέ. Μεγάλη η υποχώρηση, η άτακτη. Για πες. Εντάξει, πλάκα. Υπάρχει τακτική. Για το ξέρουμε να το μαθαίνουμε εμείς οι νιώπαντε, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, καταρχήν βέβαια μέσα σε 22 χρόνια γάμου εννοείται ότι υπήρξαν υποχωρήσεις πολλές και από τις δύο πλευρές. Να τονίσω αυτό που μπορώ να πω, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε όλα τα προσωπικά μας. Όχι, και δεν υπάρχει λόγος. Εκπομπή κάνουμε και θέλουμε αυτό να πούμε τις αλήθειες πω... αυτές που και ο κόσμος παίρνει και εισπράττει κάτι από αυτό που συζητάμε. Ναι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο, ούτε από την πλευρά μου, ούτε από την πλευρά του συζύγου. Και θα έλεγα σαν συμβουλή στα ζευγάρια. Εσένα κοιτάξει λοιπόν, κοιτάει. Όχι, εγώ έχω τακτική. Τα λάθη που γίνονται κατά τη διάρκεια του γάμου, καλό θα είναι να συζητιούνται και να πετιούνται. Αλέκα, το πιστεύεις αυτό? Ναι. Γιατί ναι. Εάν παραμείνουν και τα βάλουμε στην άκρη και πούμε εντάξει μωρά, πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει να εννοούνται, πρέπει να λέγονται. Πρέπει να λέγονται και να τελειώνουν, να τα πετάς έτσι όπως την τρίχα που λέμε από το ζυμάρι. Διαφορετικά μένουν και σαν το σκουλικάκι τρώνε το ξύλο τσικ 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 τσικ. Κατάλαβες, και έρχεται μια ωραία πρωία και λες πάει το ξύλο. Πιο πολύ τα βάζεις εσύ στην άκρη ή ο σύζυγος? Και οι δύο. Και οι δύο. Πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε πολλά να πούμε μετά, γιατί η κουβέντα έχει πάρει φωτιά. Σαν πουλιά στο καιρό τα γύρω.